Βέβαια, η ύπνωση είναι μέθοδος που χρησιμοποιούν οι μάγοι, έτσι. Μέσω δαιμονίων γίνεται αυτή η κατάσταση. Δεν επιτρέπεται να πηγαίνουμε σε υπνοτιστές. Φυσικά και πρέπει να πάμε να το εξομολογηθούμε τουλάχιστον αυτό το πράγμα. Και αν χρειαστεί θα διαπραστούν και εξορκισμοί, βέβαια, αν μας έχει καταλάβει το πονηρό πνεύμα. Φυσικά. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να καταφεύγουμε σε τέτοιες μεθόδους. Είναι σαν να πηγαίνεις, όχι σαν, πηγαίνεις στον διάβολο για να θεραπευτείς. Αυτό απαγορεύεται. Ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων μας είναι ο Χριστός μας και η Αγία μας Εκκλησία. Έχουμε το Άγιο Ευχέλαιο. Έχουμε το Ιερό Μυστήριο της Εξομολογήσεως. Έχουμε τον Αγιασμό. Έχουμε τα Άγια Λείψανα. Έχουμε όλη αυτή την ασκητική και μυστηριακή ζωή έτσι, και παράδοση. Αυτά πρέπει να χρησιμοποιούμε. Έχουμε τον πνευματικό μας οδηγό που θα μας πει τι να κάνουμε. Δεν πρέπει να πηγαίνουμε σε τέτοιες πόρτες. Ακόμα και αν, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, υπάρχει η ελπίδα να θεραπευτείς μέσω αυτών των δαιμονίων έτσι και των οργάνων τους, των μάγων, χίλιες φορές να υπομείνεις και να μην θεραπευτείς και να πεθάνεις αθεράπευτος έτσι από τη σωματική ασθένεια, παρά να πας σε αυτές τις πόρτες, αυτούς τους εχθρούς του Χριστού. Λογαριάζεσαι ως ομολογητής και ως μάρτυρας.